Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε φάρσα σε κάποιον υπολογιστή ενός φίλου ενός γνωστού και να πάθει σοκ πραγματικά με τις φάρσες αυτές που θα του βάλουμε στον υπολογιστή του. Μια φάρσα από αυτές είναι This Prank προκαλεί το ποντίκι να πέφτει στην οθόνη κάτω και να είναι ιδιαίτερα βαρύ. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Βλέπετε, προσπαθείτε να πατήσετε κάπου στην οθόνη και το ποντίκι κατεβαίνει συνεχώς κάτω. Ενεργοποιείται αυτή τη φάρσα, ο χρήστης δεν έχει καμία ιδέα από πού προκαλείται καθώς το πρόγραμμα εξαφανίζεται και νομίζει ότι έχει βλάβει ο υπολογιστής του. Και εγώ τώρα προσπαθώ να συνδεθώ να πατήσω το κουμπί και δεν μπορώ. Από εκεί να καταλάβετε. Ναι. Πατώντας escape βέβαια γλιτώνεται αυτή την idea. Next virus. Με αυτή τη φάρσα λοιπόν ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει φάει ιό. Βλέπετε λοιπόν εδώ πως του κάνει την οθόνη. Πατώντας λοιπόν πάνω, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο χρήστης, του εμφανίζει ότι ένας άγνωστος ιός έχει προκαλέσει το σύστημα να τερματίσει. Θα χάσετε όλα τα δεδομένα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Microsoft. Πατώντας OK λοιπόν, σας εμφανίζει ότι κάνει format ο υπολογιστής και ότι σας διαγράφονται αυτόματα όλα τα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν το δει αυτό κάποιος γνωστός, κάποιος φίλος, κάποιος οποιοσδήποτε θέλει να κάνετε φάρσα, θα πάθει ένα μεγαλοπρεπέστατο σοκ. Big Mouse. Βλέπετε λοιπόν οι επόμενες φάρσες εδώ πέρα είναι μόνο για registered users. Θα πρέπει λοιπόν να αγοράσετε την έκδοση αυτή για να συνεχίσετε. Έχουμε και κάποιους όμως δωρεάν. Το ποντίκι εδώ πηδάει από, βλέπετε, πατώντας κλικ φεύγει δεξιά αριστερά. Άλλο σοκ για το χρήστη. Και πάρα πολλές ακόμα φάρσες όπως βλέπετε. Fake online purchase. Εδώ δείχνει, βλέπετε, ότι πάτε να κάνετε μία αγορά εν αγνία σας. Βλέπετε εδώ ότι προκαλεί κάποιο error και ότι η πιστωτική κάρτα του χρήστη έχει γίνει overcharged. Και πάρα πολλές άλλες φάρσες, όπως βλέπετε, είναι μόνο για registered users. Εγώ σας έχω το link από κάτω για να κατεβάσετε το πρόγραμμα και να το τρέξετε και να χρησιμοποιήσετε όποια θέλετε εσείς. Βλέπετε, your system cleanup has completed, press OK to exit. Άλλη μια φάρσα, προσπαθείτε να πατήσετε OK, αλλά δεν μπορείτε γιατί κινείτε συνεχώς το παραθυράκι. Άλλο ένα σοκ για τον χρήστη. Και πάρα πολλές άλλες ακόμα φάρσες. Εμφανίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στη USB. Πατάτε ναι για repair. Προσπαθεί εδώ χρήση να κάνει το οτιδήποτε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν κλείνει το παράθυρο ποτέ. Και άλλο ένα σοκ για τη φάρσα που θέλετε να κάνετε στο φίλο σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσετε μια ακόμη παρουσίαση. Το πρόγραμμα λέγεται PC Pranks. Θα σας το έχω κάτω για να το κατεβάσετε. Μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε να το αγοράσετε, κάντε register. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.